Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Είχατε σηκώσει ως Κίνημα Αλλαγής αρκετά ψηλά τους τόνους το προηγούμενο διάστημα για τα εθνικά θέματα και με όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει με τον κύριο Δένδια το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Άκουσα χθες τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφαλείας να μιλά, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Διακόπουλο, να μιλά ακόμα και για την ανάγκη στρατιωτικής χρήσης, και το ερώτημά μου είναι πώς θεωρείτε ότι πρέπει να κινηθεί και η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα στην ιστορία των εθνικών θεμάτων που έχουμε κατανοήσει από πολλές από πολλά επεισόδια στο παρελθόν και από πολλές συμπεριφορές ότι πρέπει να είναι μια υπόθεση ενότητας, σύμπνοιας και συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης για μικροκομματικούς λόγους. Απολύτως έτσι είναι. Χρειαζόμαστε εθνική στρατηγική, δηλαδή σύμπτωση σε αυτό που έχει να κάνει με την εθνική στρατηγική όλων. Mm-hmm. Ανεξαιρέτως. Τέτοιο κλίμα στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής φαίνεται πως μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε δει άλλωστε κάποιες φορές να υπάρχει και είναι πολύ θετικό. Πολλές φορές. Το ζητούμενο είναι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, που δεν είναι πια προκλητικότητα, ας μην εστιαυόμαστε, γιατί μιλούμε για προκλητικότητα για χρόνια. Έχετε δίκιο. Ούτε για κλιμάκωση, γιατί αν παρακολουθούσαμε την κλιμάκωση, η κλίμακα θα ήταν μέχρι τον ουρανό. Mm-hmm. Μιλάμε πια για επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, στον Εύρο, αντιμετωπίστηκαν αυτά. Τώρα νομίζω ότι η θάλασσα δείχνουν να είναι η περιοχή των επόμενων ενεργειών τους. Θάλασσα πια. Η θάλασσα που λέγεται Αιγαίο, αυτό που αποκαλούμε Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή κάτω από το Αιγαίο, και επίσης τα λεγόμενα οι λεγόμενες ψευδοθαλάσσιες ζώνες της Λιβύης, όπως προέκυψαν από την συμφωνία απάτης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Mm-hmm. Κάτι εκεί θα έχει να κάνει μέσα στο 2020, όπως εκτιμώ, κύριε Τάκη, είτε με σεισμικές έρευνες είτε με έρευνες ορυκτού πλούτου. Πώς απαντάμε? Πρέπει να διαγνώσουμε τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Θέλουν να προκαλέσουν είτε θερμό επεισόδιο είτε σύγκρουση. Και να προσθέσω εδώ και ένα άλλο ερώτημα που το ακούω να διατυπώνεται το τελευταίο διάστημα. Πότε θα είναι η ώρα να πούμε casus belli? Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να παρακολουθήσουμε τις ενέργειες και να μην τις προκαλέσουμε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για την απάντηση σε μια πιθανή έρευνα σεισμικού περιεχομένου, mm-hmm, είτε για ορυκτό πλούτο. Αυτή την έρευνα δεν θα την επιτρέψουμε. Μάλιστα. Χρειάζεται αποφασιστικότητα εδώ και δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που να λέει στην κυβέρνηση μην κάνεις αυτό. Αυτό είναι αληθές. Διακηρύττει σε όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη του πλανήτη ότι δεν θα το ανεχθεί. Γιατί θα είναι παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, mm-hmm, αυτή η συμπεριφορά. Τώρα, φτάσουμε εκεί. Ναι, με αφορμή το προηγούμενο περιστατικό στον Εύρο, που υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν υιοθετεί η αντιπολίτευση ή όχι fake news, για το αν πρέπει να υιοθετούμε δημοσιεύματα από ξένες εφημερίδες, που τελικά, από ό,τι μαθαίνω, αρχικώς από εδώ ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα και μετά πήγε στο εξωτερικό και ξαναήρθε πίσω πιο δυνατό και υιοθετήθηκε. Πρέπει να είμαστε γενικά λίγο πιο προσεκτικοί στο ότι γράφεται ενδεχομένως και για δόλιο τρόπο. Αυτό είπα στο Εθνικό, στην Ενδιαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, όταν συνεδριάσαμε, αφού φύγαν οι κάμερες, mm-hmm, στο Υπουργείο Άμυνας πριν από 2 εβδομάδες. Ότι πρέπει να συνηθίσουμε στον υβριδικό πόλεμο. Και να μην τζιμπάμε με το παραμικρό. Ο υβριδικός πόλεμος τι είναι? Αυτό που είναι ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Μάλιστα. Πώς γίνεται σήμερα, κυρίως με τα μίντια. Και κυρίως με τα fake news. Σωστό. Δηλαδή σου γράφουν κάτι και σου προκαλούν νευρικότητα, αμηχανία, mm-hmm, ή υπεραντίδραση. Μάλιστα. Ή φαγωμάρα. Άρα μεγαλύτερη ψυχραιμία, να καταλάβω, ψυχραιμία, και να μην τζιμπάμε με το παραμικρό σε ό,τι πλασάρεται δημοσίως. Οι email μας έδειξαν ποιος είναι ο δρόμος. Μάλιστα. Βέβαια, είχαμε και πρόσφατη εμπειρία. Άλλοι έπρεπε να είμαστε πιο έμπειροι. Είχαμε την εμπειρία που βάφτισαν Σύριο πρόσφυγα. Βέβαια. Και μετά αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη. Και μάλιστα συγγνώμη, σοβαρή εφημερίδα. Μάλιστα. Μια Ιταλική δεν θυμάμαι. Και η Αμερικάνικη. Ναι, ήταν. Και η New York Times. Ναι. Α, ναι, Αμερικάνικη. Ναι. Έχετε δίκιο. Η New York Αμερικανική Times. Εφημερίδα. Τώρα λοιπόν είχαμε και δεύτερο επεισόδιο με τη Sun και την Daily Mail. Θα έχουμε κι άλλα.
Ωστόσο, εκείνο το επεισόδιο στο οποίο αναφέρεστε, που μας έμπλεξε και εμάς εδώ, είχε να κάνει και με ατυχή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό νομίζω έχει γίνει κατανοητό. Έχει γίνει κατανοητό, πήγε πίσω να μην ξαναγίνουν αυτά. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε πέραν της ενημέρωσης όλων των επιπέδων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, πράγμα που κάνει η Ελλάδα. Καταρχάς, το ΝΑΤΟ δεν ακούει. Ένα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ή και δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, καλοπροαίρετοι, ποιο είναι το θέμα μας με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε ό,τι αφορά την ψευδοσυμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Από την άλλη στήριξη έχουμε από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν απαθής. Ναι. Άρα πρέπει να γίνει ένα εξοντοτικό πρόγραμμα διπλωματίας, νατοϊκής διπλωματίας. Διμερούς. Δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών τώρα που επιτρέπονται τα ταξίδια. Η Βουλή των Ελλήνων, ο πρόεδρός της, πρέπει να κάνουν εξαντλητική προσπάθεια να ενημερωθούν τα κοινοβούλια, να ενημερωθούν οι κυβερνήσεις, να ενημερωθούν και τα όργανα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αλλά από εκεί περιμένω λιγότερα. Περισσότερα περιμένει κανείς σε επίπεδο λόγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι καλά το πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από αυτού όμως, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένας κοινός τόπος πάνω σε μια αναγκαία στάση από την πλευρά της Ελλάδας. Εμείς δεν έχουμε πάρει την ευθύνη μιας δημόσιας πρότασης ως κίνημα αλλαγής. Αλλά εγώ με τον κύριο Ευθυμίου, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, σε συνεννόηση με την κυρία Γεννηματά, έχουμε πει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι μια κίνηση προσωρινού χαρακτήρα, μονομερής όμως από την πλευρά της Ελλάδας, που σχετίζεται με τις θαλάσσιες ζώνες μας. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό που λένε τα νέα σήμερα στην Ελλάδα. Ανακήρυξη ΑΟΣ δηλαδή, σε απλά ελληνικά. Είναι η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Θαλάσσιες περιοχές. Αλλά όχι οριστική, προσωρινή. Και να είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Τάκη, στην περίπτωση που το αποφασίζουμε όλοι μαζί και η κυβέρνηση το υιοθετεί. Ναι, βέβαια. Αρχίζουμε τώρα να τσακωνόμαστε. Βέβαια, αυτό θέλει μια εθνική συνεννόηση. Δεν θέλει να το κάνει ο ένας και να τον βρίζουν οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Και ούτε το Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, μπορεί να το κάνει αυτό ως απόφαση να το πάρει, αν δεν έχει προετοιμαστεί σωστό, σε τεχνικό κομματικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι λεπτοί οι χειρισμοί και πρέπει ακριβώς όταν θα γίνει να έχει την σύμπνοια και την ομόνοια όλων. Ακριβώς. Να είναι εθνική στρατηγική, μην τσακωνόμαστε τώρα, ναι, όπως με τη Χάγη. Ναι. Η χαγολογία αυτή που σωστό, είχαμε δει σωστό, τα τελευταία τρεις μήνες πριν. Μάλιστα. Δεν θα χρειαστούν αυτά που λέω, εάν γίνει αυτό που έχουν πρωτοσέλιδο τα νέα, αλλά αυτό έχουν και με επιφύλαξη. Λένε τα νέα σήμερα αντεπίθεση με διπλή ΑΟΣ. Μάλιστα. Με Ιταλία την... εννοούν και Αίγυπτο. Μάλιστα. Αλλά από κάτω γράφει πώς επιχειρεί να απαντήσει η Ελλάδα. Έτσι. Και μάλιστα αναφέρει η τουρκική προκλητικότητα που είναι λάθος όρος. Επιθετικότητα είναι όρος. Σωστό. Ναι, ποια είναι επιθετικότητα. Ναι, ακριβώς. Τώρα, πώς επιχειρεί να απαντήσει, λέμε. Γιατί λένε τα νέα με επιφύλαξη πώς επιχειρεί. Προφανώς το λένε, διότι ενώ με την Ιταλία είμαστε κοντά, οι υπογραφές δεν πέφτουν. Και πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όσοι είπανε ότι η συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα μετατρέπεται αυτόματα σε συμφωνία για την ΑΟΣ. Αν δεν βάλει υπογραφή το άλλο κράτος, δεν έχει συμφωνία. Λογικό είναι αυτό. Ναι. Το λέγανε όμως. Το λέγανε το καλοκαίρι του 19 και το φθινόπωρο του 19 και μάλιστα πολύ σοβαρή πολιτική. Μάλιστα. Το λέγανε. Ότι είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο. Υπογράφει η Ιταλία, δεν υπογράφει. Έτσι, ναι. Κάτι σου ζητάει για τους αλληλείς της. Η υπογραφή είναι αυτή που σφραγίζει την απόφαση και τη συμφωνία. Και με την Αίγυπτο, που είναι δύσκολο αλλά κρίσιμο θέμα. Που αν συμφωνούσαμε με την Αίγυπτο, κάποιοι λένε και μερικώς, ίσως να είναι αυτό μια σωστή λύση. Να μην κάνουμε συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, αλλά σε όσα έχουμε σύμπνοια. Και εκεί οι υπογραφές δεν πέφτουν. Γιατί δεν πέφτουν οι υπογραφές? Είναι ο ηγέτης της Αιγύπτου απολύτως σταθερός στη θέση του. Έχει αντιπολίτευση πιο έντονη από πέρσι. Είναι διατεθειμένος να κάνει μια μερική συμφωνία ή μια ολική συμφωνία. Φαίνεται ότι δεν είμαστε. Άρα οι πολιτικές ισορροπίες επηρεάζουν τα πάντα και παντού. Έτσι. Μάλιστα. Αν λοιπόν είχαμε αυτό που λένε σήμερα, αυτό που λένε τα νέα, αν είχαμε, το λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι το παλεύει, μας έχει ενημερώσει. Ναι. Αν είχαμε καταλήξει εκεί, θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχουν καταλήξει και με τους Ιταλούς. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα και μια πολύ σύντομη τοποθέτησή σας με όσα συνέβησαν χθες στην Προανακριτική Επιτροπή, αυτά που κατέθεσε ο κύριος Αγγελής, οι βολές που έριξε κατά της εισαγγελέως διαφθοράς της κυρίας του Λουπάκη, ακόμη και για κατάχρηση εξουσίας, και τι κατά την άποψή σας αυτό σηματοδοτεί για τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, ένα από τα έγγραφα αυτά είχε πέσει και στη δική μου αντίληψη, μου το είχαν στείλει ανωνύμως και το έχω καταθέσει και στη Βουλή, θυμάμαι, αλλά και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και στους αντισαγγελείς του Αριουπάγου που ερευνούν την κυρία του Λουπάκη. Αυτό που καταθέτει ο κ. Αγγελής εχθές είναι συγκλονιστικό ως προς το πρώτο του στοιχείο, κύριε Τάκη. Ότι δηλαδή τα έγγραφα αυτά που δεν μας αποστέλει στη Βουλή η κυρία του Λουπάκη. Δεν ήταν απόρριτα. Δεν ήταν απόρριτα. Ναι.
και μάλιστα είναι αδιαβάθμιτα. Δηλαδή δεν είναι ούτε εμπιστευτικά, ούτε απόρριτα, ούτε ακροσαπόρριτα. Είναι αδιαβάθμιτα έγγραφα. Άρα δηλαδή είναι και για τη χρήση της Βουλής. Και το δεύτερο που κατά την άποψή μου έχει σημασία. Τεκμηριώνει το δόλο της. Πέραν αυτού, είναι ότι. Μάλλον. Τεκμηριώνει το δόλο της στην κακουργηματική κατάκτηση εξουσίας. Mm-hmm. Κάτι για το οποίο ερευνάται. Και ένα ακόμη, κύριε Υπουργέ. Εγώ περιμένω να τα δω, γιατί το έγγραφο που έχω εγώ και το κατέθεσα είναι στα ελληνικά. Mm-hmm. Αποδεικνύει, είναι μετάφραση δηλαδή. Ναι, ναι. Αποδεικνύει ότι από το Μάιο του 2017 οι εισαγγελέα διαφθορά και οι επίκουροι ξέρανε ότι ένα εκ των δύο κουκουλοφόρων. Αυτό ήθελα να πω. Είχε καταθέσει στην Αμερική. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει μάρτυρα δημοσίου. Άρα κινδυνεύουμε να ακυρωθεί η κατάθεση ακόμη ενό μάρτυρα και όλη η ιστορία τη προανακριτική στη Βούλη να στηρίζεται στην κατάθεση μόνο ενό μάρτυρα. Αφού οι άλλοι δύο πάνε. Εισαγγελέων του Αρυπάγου και όλε οι ενέργειε που έχουν γίνει και εναντίον μου και εναντίον των άλλων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, στο ελληνικό κείμενο ο μεταφραστής δεν έβαλε το αδιαβάθμιτο. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό έχει πειθαρχική ευθύνη. Μάλιστα, ο μεταφραστής. Κατάλαβα. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος. Υπάρχει όμως τα το κείμενα. Το αδιαβάθμιτο δεν το γράφει. Υπάρχει στα αγγλικά κείμενα και υπάρχει και σε κάθε σελίδα. Και υπάρχει και σε κάθε σελίδα. Μάλιστα. Το λέει ο Αγγελής. Μάλιστα. Το λέει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου, ο εν ενεργεία, ο οποίος μάλιστα είναι και πια ο υποπτεύων την εισαγγελία όλη τη Ελλάδος. Μάλιστα. Ο επιθεωρητής των εισαγγελέων όλη τη Ελλάδος. Άρα θα έχουμε, λέτε, εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στο αν πιθανότατα οδηγηθούμε σε ακόμη μία ακύρωση κατάθεσης ενός. Αυτό δεν το ξέρω. Ενός. Ναι. Είναι νομοτέλεια, ναι. Αν είναι έτσι. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να προλαμβάνω δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Ούτε να κάνω το δικαστή, mm-hmm. γιατί εγώ είμαι βουλευτής. Mm-hmm. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Μάλιστα. Να μάλιστα. μην παρεμβαίνω στο έργο της δικαστικής λειτουργίας. Αλλά αυτό το οποίο καταθέτει ο εν ενεργεία της εισαγγελέας του Αρυπάγου και πρώην υποπτεύων του εισαγγελής διαφθοράς τεκμηριώνει τον δόλο στην κακουργηματική κατάκτηση εξουσίας της εισαγγελέας διαφθοράς και των επικούρων της. Κρατώ αυτό που μου λέτε. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις θα είναι σημαντικές. Άλλωστε την Πέμπτη θα έρθει στη Βουλή και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, από ό,τι μαθαίνω, κυρίως για να πάρει υλικό και όχι για να ξεκινήσει την κατάθεσή του. Κοντός ψαλμός και θα τα ξαναδούμε όλα αυτά. Το υλικό το έχει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ναι, άλλο. Αλλά από ό,τι μαθαίνω θέλει να ζητήσει και άλλα πράγματα, διευκρινήσεις, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, okay, θα το παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τέλη Ιουνίου έχει πάρει προθεσμία η προανακριτική. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλημέρα. Yeah, yeah, yeah.